Λαμβάνομαι και τον Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν μας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όπως γνωρίζετε, την επόμενη χρονιά υπάρχει παράμετρος που λέγεται εκλογές και ο Ερντογκάν θα ήθελε πάρα πολύ να συνδέσει το όνομά του με τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας. Μάλιστα, όσοι από εμάς έτυχε να επισκεφτούμε το τελευταίο διάστημα την Κωνσταντινούπολη, θα είδαμε και τις αφίσες και μάλλον Ερντογκάν μαζί 1923-2023. Είναι ένας σαφέστατος στόχος, τον οποίο όμως για να πετύχει θα πρέπει να ανατρέψει ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό. Σε περίπτωση λοιπόν που πάει σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία, που πολύ θα ήθελε να το κάνει, κατανοεί και ο ίδιος ότι θα έχει τεράστιες απώλειες και στον τουρισμό, αλλά και σε άλλους τομείς. Επομένως είναι υποχρεωμένος να ακροβατεί σε ένα σχοινί μεταξύ των δύο. Μέχρι στιγμές φαίνεται ότι το καταφέρνει. Βέβαια και οι Αμερικάνοι, αλλά και οι Ρώσοι, δεν έχουν αυταπάτες σε σχέση με το ποιον έχουν να κάνουν. Κατανοούν δηλαδή τη θέση της Τουρκίας, ξέρουν ότι σε κάποια κρίσιμη στιγμή μπορεί να πουλήσει τον έναν από τους δύο πάρα πολύ εύκολα και την αντιμετωπίζουν με μια σχετική κακυποψία. Είναι βέβαια στο διπλωματικό πεδίο σαφές ότι θα κάνουν δηλώσεις για το ρόλο της, για την προσπάθεια που κάνει στο πεδίο της διαμεσολάβησης, αλλά και οι δύο υπερδυνάμεις γνωρίζουν ακριβώς τι εσύ το Κιέβο, ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας απόλυτα ασταθής παίκτης στην περιοχή που καθοδηγείται στην εξωτερική του πολιτική, κύρια τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν μπορεί να πάει ούτε σε ανοιχτή σύγκρουση με την Ρωσία, ούτε φυσικά σε ανοιχτή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκτιμώ και εγώ ότι στην κρίσιμη κατάσταση και εφόσον πάρει τα ανταλλάγματα που επιθυμεί, οικονομικά, μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα, φυσικά θα σταθεί προς τη θέση και θα καταλήψει τη Ρωσία. Πάντως προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που καταφέρνει να πουλάει τα Μπαϊρακτάρ στην Ουκρανία, να αγοράζει όπλα από τη Ρωσία, να μην κάνει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, να δέχεται το ρωσικό τουρισμό, να συνεχίσει να αγοράζει αέρι και πετρέλαιο από τη Ρωσία και παρόλα αυτά να αποτελεί έναν πολύ χρήσιμο παίκτη. Άρα εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας στο πρώτο σκέλος που αναφερθήκατε, όχι όμως στο δεύτερο. Διότι αυτή η ίδια Τουρκία κάνει υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Ακριβώς, και είμαστε ακριβώς σύμμαχοι. Ο σύμμαχος, ναι, ο μεγάλος λοιπόν, το ευχαριστώ σε εμάς είναι αυτό, να ανεχτούμε τις υπερπτήσεις, δηλαδή την αμφισβήτηση, προσέξτε, κυριαρχικής κατάστασης, όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων, εθνικής, ναι, κυριαρχίας. Ναι, ναι. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι κέρδος για την Τουρκία, όχι για εμάς. Επιτρέψτε μου το. Έτσι. Εδώ όμως δεν είναι το πρόβλημα της Τουρκίας, το πρόβλημα είναι σε δικιά μας εξωτερική. Προφανώς. Αυτό λέμε. Για μας μιλήσαμε. Γιατί είπατε ότι ορθώς πράξαμε. Αν ορθώς πράξαμε, το αντίτιμο λοιπόν είναι ποιο, να κάνει υπερτήσεις η Τουρκία πάνω από τα ελληνικά νησιά. Όχι, φυσικά όχι. Έτσι. Άρα, ενώ η Τουρκία που δεν είναι δεδομένη για κανέναν, κερδίζει από όλους. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα της Τουρκίας, είναι δικό μας το πρόβλημα. Συμφωνούμε εκεί. Εκεί θα συμφωνήσουμε. Δεν μπορεί να αλλάζουμε κάθε φορά ή να διεκδικούμε κάθε φορά που θα συμβαίνει κάτι. Η διεκδίκηση θα πρέπει να είναι μόνιμη, θα πρέπει να υπάρχει. Να μην εμφανίζεται πρώτη φορά ότι ναι, εμείς θα βοηθήσουμε, αλλά εσείς κάντε μας αυτό. Είναι ένα τεράστιο λάθος. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα λιγάκι να δείξω και εγώ είναι το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Όλο αυτό το διάστημα μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα και τα αναφερθώ ειδικότερα στην Ελλάδα. Γιατί για μας σήμερα, δυστυχώς, ενεργειακή ασφάλεια είναι η Τουρκία. Γνωρίζετε προφανέστατα ότι όλη η αγωγή από τους οποίους προμηθευόμαστε φυσικό αέριο, εκτός φυσικά του ευρωποιημένου, διέρχονται από το έδαφος της Τουρκίας. Είτε είναι ο τουρκικός αγωγός που φέρνει το ρωσικό αέριο, είτε είναι ο ΤΑΒ. Από την άλλη, αγοράζουμε ηλεκτρικό, και αυτό είναι μοναδικό στα χρονικά, πάλι από την Τουρκία και από τη βόρεια και από τους βόρειους γειτονές μας. Εγώ δεν θα πω το όνομα. Και δυστυχώς βλέπουμε για άλλη μια φορά μια άνερχη πολιτική. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική σε βάθος ορίζοντα,
για την πλήρη ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Δυστυχώς λειτουργούμε αποσπασματικά και χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο. Ή αυτό θα το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε εμείς. Δεν περιμένω τις κυβερνήσεις. Περιμένω ότι η αντίδραση των πολιτών πλέον θα αλλάξει τα πράγματα σε αυτή τη χώρα ή θα παραμείνουμε δυστυχώς αυτό που είμαστε. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία. Και εγώ, κύριε...